Οι κάτοικοι της Δυτικής Αχαΐας περιμένουν υπομονετικά να σφυρίξει ο προαστιακός. Όμως ζητούν να τους εξυπηρετεί και όχι η τιμή του εισιτηρίου να είναι απαγορευτική για τους περισσότερους. Εμείς έχουμε κάνει επιστολές προς την Τρενοσέ ότι ουσιαστικά παρότι έρχεται αυτό το που περιμέναμε χρόνια, αυτό το αναπτυξιακό έργο όπως είναι ο προαστιακός και θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα μεταφοράς, αλλά η επιμελητική πολιτική της Τρενοσέ είναι άκερη και χωρίζει ουσιαστικά τους κατοίκους της Δυτικής Αχαΐας, εκεί που υπάρχουν σταθμοί, και τους κατοίκους της υπόλοιπης περιοχής από Πάτρα προς Ανατολική Αχαΐα, δηλαδή Ρίο Μποζαΐτικα, σε Α και Β κατηγορίας. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους προς την Τρενοσέ, δημιουργούνται ανισότητες ως προς τον κόσμο που παίρνει τον προαστιακό. Και παράλληλα διαχωρίζονται οι γραμμές και οι περιοχές σε ζώνες και διαφοροποιούνται οι τιμές. Ενώ για το δρομολόγιο Άγιος Βασίλειος Πάτρα με πολλές τάσεις έχει δημιουργηθεί μόνο μία ζώνη και η τιμή του για χρόνια παραμένει η ίδια στο 1 ευρώ και 20 λεπτά, τώρα στη νέα γραμμή Πάτρα κάτω Αχαΐα με τις ίδιες τάσεις σχεδόν σε αριθμό, το εισιτήριο είναι πολύ πιο ακριβό και αγγίζει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Έχει χωριστεί όλο το δρομολόγιο του προαστιακού σε ζώνες. Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη τα καμίνια που είναι Δήμος Πατρέων να πληρώνουν 2,20. Ο Αλισσός πάλι 2,20 και δηλαδή Πάτρα Αχαΐα 2,20 και ουσιαστικά για χρόνια παραμένει Άγιος Βασίλης Πάτρα 1,20 το εισιτήριο και δεν υπάρχει και διαφορά. Κάποιος μπορεί να πει είναι 90 χιλιόμετρα, για 5 χιλιόμετρα, γιατί οι στάσεις ουσιαστικά είναι ίδιες. Είναι Μποζαΐτικα από την από εκεί μεριά, Μποζαΐτικα Χταίο Ρίο, το ίδιο ουσιαστικά είναι και από την Δυτική Αχαΐα. Δηλαδή, και όπως γνωρίζετε, η Δυτική Αχαΐα δεν έχει ότι έχει πλούρχοντες και ανθρώπους που μπαίνουν εκεί όλοι οι πλούσιοι. Υπάρχουν βιοπαλαιστές, υπάρχουν φοιτητές, υπάρχουν αγρότες, υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν αυτό το συγκεκριμένο μέσο να υπάρχει φτηνό κόμιστρο για να πηγαίνουν στις δουλειές τους και στην Πάτρα. Πρέπει η Τρενοσέ να ξαναδεί πάλι την τιμολογική της πολιτική, ουσιαστικά για να μπορέσει ο κόσμος να αγκαλιάσει αυτό το μέσο το προαστιακό. Παράλληλα, διεκδικούν να υπάρξει μειωμένο εισιτήριο για τους τρίτεκνους. Μπορώ να σας πω και σαν πρόεδρος τριτέκνων Δυτικής Αχαΐας ότι στείλαμε και άλλη μια επιστολή τρίτεκνη της Δυτικής Αχαΐας ότι δεν περιλαμβάνεται μέσα μειώσεις για τους τρίτεκνους, που είναι ο πυλώνας της οικογένειας στη χώρα μας και είναι μόνο για τους πολύτεκνους και για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Εμείς ζητούμε και οι τρίτεκνοι, όπως είναι και σε άλλα μεσογειτονιακά μέσα, να περιλαμβάνονται στη μείωση. Όποια μείωση είναι αυτή. Καλούν την Τρενοσέ να σκεφτεί το αίτημά τους ώστε τον προαστιακό να τον αγκαλιάσει ο κόσμος ο απλός που έχει την ανάγκη να πηγαίνει γρήγορα στις εργασίες του.